Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο αποτυπώνει την στιγμή που ο επικεφαλής της υπηρεσίας της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, όπου υπηρετούσε ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, ανακοινώνει μέσω ασυρμάτου στους συναδέλφους του τον θάνατο του 31χρονου και οι δημιουργοί απαντούν με την σειρά «Αθάνατος». Το ηχητικό αποτυπώνει τις συγκινητικές στιγμές. Αυτό το χειμώνα, το Υπουργείο Ενέργειας εξασφαλίζει την έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών που καταναλώνουν ρεύμα για τη θέρμανσή τους. 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που δεν εντάσσονται στα κοινωνικά τιμολόγια στηρίζονται με ποσά από 45 έως 480 ευρώ ανάλογα με την περιοχή που διαμένουν. Χρειάζεται πρώτα δήλωση του νοικοκυριού στην πλατφόρμα My Thermancy της ΑΑΔΕ και μετά η ενίσχυση θα περάσει αυτόματα στους λογαριασμούς ρεύματος. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υπηρεσία μας, γιατί δεν είναι πια μαζί μας ένας από την οικογένειά μας, ο Γιώργος. Ελπίζω για όλους να είμαστε τόσο γενναίοι. Ο γενναίος ήταν ο Γιώργος, η μεγάλη μάχη που έδωσε όλες αυτές τις ημέρες. Όλες μας οι ενέργειες πρέπει πλέον να τιμούν τον συνάδελφό μας και να αποδίδουν τον απαραίτητο σεβασμό στη μνήμη του. Είναι σίγουρο ότι ο Γιώργος πλέον μας προσέχει από εκεί που είναι και είναι σίγουρο γιατί αποτελούμε μέρος της οικογένειάς του. Ήρωας και αθάνατος. 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 Αθάνατος.